Εδώ πάλι θα κάνουμε και εμείς. Σημαίνει Ελλάδα σπασμένη. Σέγγεν
Δημοψήφισμα! Εδώ και τώρα! 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 Δημοψήφισμα! Ξεκινάτε από τη λέει το κατεβού σε αργά. Ελλάδα που λιμένει, Σέγγεν σημαίνει, Ελλάδα που
μέσα στη Βουλή. Τώρα τι κάνεις εδώ, τι βγάζεις εδώ, από πού είδαμε αυτό. Αγώνας, αγώνας, αγώνας διαρκείας. Είναι η απάντηση κατά της μασοδίας. Αγώνας, αγώνας, αγώνας διαρκείας. Είναι η απάντηση κατά της μασοδίας. Έτσι πάει, ρε. Πέρα, ρε, με την πόρση, ρε.
βάλω. Όσοι. Όσοι. Με ακούτε. Όσοι. Είπατε σήμερα. Όσοι είπατε σήμερα. Δώσαμε μια ακόμα μαρτυρία και μια ομολογία που μας είδανε μπορεί να μην είναι τα κανάλια, διότι αυτή είναι η γραμμή που έχει πέσει. Έσχος. Λοιπόν, αυτή είναι η γραμμή που έχει πέσει. Ο Δ. Μάξιμος ειδοποίησε όλα τα κανάλια που έγινε η πορεία. Μα πού μιλάς, πού να ακούσεις. Λοιπόν, ο πατήρ Μάξιμος, επαναλαμβάνω, ειδοποίησε όλα τα κανάλια για να έρθουν σήμερα. Και δεν ήρθε όπως είδατε κανένα. Είναι λοιπόν εντολή άλλοθεν. Πώς λέμε εμείς άλλοθεν, καταπέμψε στο Πανάγιον σου πνεύμα, έτσι υπάρχει ένα άλλο πνεύμα που κατέρχεται. Το ακάθαρτο πνεύμα. Λοιπόν, όσοι τώρα ήρθατε, και όσοι θα παραμείνετε για απόψε το βράδυ, θα παραμείνετε πάλι με ησυχία για να δώσουμε, να πάμε στην πέμπτη ημέρα. Πρώτα ο Θεός, στις 15 του μηνός, συνέρχεται η Ιερά Σύνοδος. Επαναλαμβάνω, στις 15 του μηνός, πάμε στο κοντάτε, καλά πράγματα εδώ. Στις 15 του μηνός, συνέρχεται η ιεραρχία, η σύνοδος. Έμαθα λοιπόν, γι' αυτό καθυστέρησα και να δω, ήμουνα με κάποιον συνοδικό, ο οποίος μου είπε ότι στη σύνοδο τελικά της ιεραρχίας που θα συγκληθεί μεταξύ 20 και 30 Ιουλίου, μπήκε μέσα το θέμα να συζητήσουν τη ΣΕΚΕΝ, η ιεραρχία. Οπότε ο αγώνας μας δεν πάει καμένος, αλλά φτάνει στα χέρια των Μητροπολιτών. Από εκεί και πέρα που πληρώνεται χέρια της Αρχιεπισκοπής και των Μητροπολιτών, εμείς πλέον θα ακολουθήσουμε πίσω από αυτούς, εφόσον κρατήσουν τη σωστή στάση και τη σωστή πορεία. Γι' αυτό, όταν μιλάει η Εκκλησία, επαναλαμβάνω ότι όταν μιλάει η Εκκλησία, η ιεραρχία, δηλαδή η Εκκλησία μας όλοι, εμείς υπακούμε και παίρνουμε από πίσω τους. Δεν θα έχουμε το προβάδισμα, δηλαδή εγώ και ο πατήρ Μάξιμος. Το προβάδισμα, πάλι θα πολύ ξέρω και πολύ να πούμε. Το προβάδισμα τότε θα το δώσουμε στους Μητροπολίτες. Εμείς αυτό θέλουμε, να έρθει το θέμα στην ιεραρχία ώστε να συζητηθεί και να γίνει υποψήφισμα, θα ζητήσει ιεραρχία και ούτω καθεξής. Αφού το αίτημά μας φτάνει λοιπόν στους υψηλά προϊστάμενους μας, από εκεί και πέρα πειθαρχούμε εφόσον είναι σύμφωνοι και υποστηρίζουν και συνεχίσουν τον αγώνα εκείνοι. Λοιπόν, γι' αυτό μόλις πιστεύω για να συμφωνεί και πατήρ Μάξιμος, ότι μόλις με το καλό συνέλθει η σύνοδος και ακούσουμε επίσημα πλέον από τις τηλεοράσεις ότι συγκαλείται η ιεραρχία, όλοι στην Εκκλησίωδος, πλέον εμείς δεν έχουμε λόγο να βγούμε πάνω από τη σύνοδο και να καθόμαστε εδώ, ούτε να κάνουμε κάθε μέρα πορείες. Εάν όμως η σύνοδος δεν συγκαλέσει, που είναι σίγουρο σας είπα ότι θα συγκαλέσει την ιεραρχία, δηλαδή μέχρι τις 14-15 θα μάθουμε. Οπότε υπολογίζω ότι μέχρι τις 15 θα δούμε εδώ τον αγώνα. Σήμερα πώς έχει ο μήνας? 9, 10, 11, 12, 13, 14. Άλλες 5 με 6 ημέρες είναι ακόμα. Λοιπόν, θα δώσουμε τη μάχη μας, μετά παραδίδουμε τη συνέχεια του αγώνα, τη σκητάλη στην ιεραρχία. Εάν την πάρει και την κρατήσει καλά η ιεραρχία,
ότι θα την κρατήσει, γιατί είναι πάρα πολλοί Μητροπολίτες που κατάλαβαν πια τι σημαίνει, Σέγγεν. Γιατί ξύπνησε το Αγιονός, ξύπνησαν τα μετέρα, ξύπνησαν τα μοναστήρια και όλοι πιέζουν. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εάν μπει μπροστά η Ιερά Σύνοδος, όπως μπήκε τότε και με την εκκλησιαστική περιουσία, το θέμα θα κλείσει σε 5 λεπτά. Σε 5 λεπτά το θέμα θα έχει κλείσει. Λοιπόν, και οι πληροφορίες που έχω και είναι έγκυρες, είναι ότι όντως θα συγκληθεί για δύο σοβαρά ζητήματα. Το ένα είναι η συμφωνία του Σέγγεν και το δεύτερο είναι μια επιπλέον φορολογία που έβαλε στο παγκάρι η κυβέρνηση, δηλαδή από αυτά που έρχεται στα κεράκια σας, πρόσθεσε άλλα 20%. Μέχρι τώρα από το παγκάρι, από το κατοστάρι που πουλήθηκε στο παγκάρι, παίρνει το κράτος το 30%, 30% το κατοστάρι. Τώρα ζήτησε να πάρει άλλες 20. Θα παίρνει τα μισά, δηλαδή τα μισά θα παίρνει από το κατοστάρικο, τα μισά θα λύνουν στο ναό και τα μισά στον κόσμο. Μα ο κόσμος τα ρίχνει για το ναό, δεν τα ρίχνει για το παίρνει το κράτος. Για αυτό το θέμα λοιπόν θα συνεδριάσει η ιεραρχία, γι' αυτό και για τους Σέγγεν. Είναι σιγουρότατες οι πληροφορίες που σας δίνω, οπότε τότε κι εμείς θα χειροκροτήσουμε τη νίκη μας, διότι πετύχαμε τους δεσποτάδες να ξυπνήσουν, εμείς τα λίγα άτομα καταφέρουμε να τους ξυπνήσουμε και να στείλουμε ένα μήνυμα κιόλας και προς την κυβέρνηση και προς τον ελληνικό λαό, όσοι δεν το ξέρουν, ότι ποια είναι η καταγωγή τέλος πάντων του νέου μας Πρωθυπουργού. Μας κυβερνούν Έλληνες, εμείς δεν πάει να μας κυβερνούν. Ή μας κυβερνούν Εβραίοι. Ρωτάμε, είπαμε, έτσι. Λοιπόν, ρωτάμε όπως είπαμε. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, νομίζω ότι από εκεί και πέρα επιτύχαμε. Μετά θα είστε κι εσείς ελεύθεροι να πάτε στις διακοπές σας. Υπομονή μέχρι τις 15 του μηνός. Μέχρι τις 15 του μηνός κάνουμε διακοπές, όπως είπαμε, έξω από τη Βουλή. Εντάξει. Λοιπόν, όσοι φύγετε, την ευλογία μας να έχετε. Καλή σας νύχτα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας, παίρνοντας αυτές τις ημέρες, αύριο ίσως, κυκλοφορήσει το βιβλιαράκι που έχω γράψει, έγινε πραξικόπημα στη Βουλή, με τη συνθήκη Σέγγεν. Αύριο ίσως σας το φέρω, κοιτάρουμε αν μπορούμε να δώσουμε σε πολλά σπίτια, να δώσουμε σε εξοχές, που θα πάμε είναι περιστατωμένο βιβλιαράκι. Επίσης, επειδή ο πατέρ Μάξιμος έχει ξοδέψει του κόσμου τα χρήματα σε αυτά τα πιλάδια που βγάζει και μοιράζει. Ο έρημος δεν έχει ούτε μισό, γιατί είναι αγιορείτης, καλόγερος, δεν είναι παπάς. Λοιπόν, ούτε έχει και ένα μοναστήρι, εκτός δεν μπορούμε και σε Αμερική. Εγώ τα έκανα λοιπόν και ευχαριστεί πάρα πολύ. Τα έκανα λοιπόν, επειδή αυτά κοστίζουν που βγάζει κάθε μέρα, γιατί βγαίνουν χιλιάδες κάθε μέρα. Εγώ που πήγα στο μεταγραφείο πριν έρθω εδώ το πρωί, ήταν μέχρι και πάνω κάτι καινούργιες τύπες. Χιλιάδες. Δεν έχει χρήματα. Όλοι μας του δίνουμε και τσοκάρουμε για να μπορούν να γίνουν αγώνας. Πιστεύω λοιπόν ότι όσοι μπορείτε να προαιρετικά φυσικά, έτσι ούτε μόνο να σας το πω, αλλά μόνος μου, καταλαβαίνω ότι πού θα τα βρει, εάν εμείς δεν βοηθήσουμε όλοι μας. Λοιπόν, γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο προαιρετικά, όποιος θέλει, να το δώσει εκεί στο χέρι, να το βάλει στη τσέπη, με έναν τρόπο διακριτικό, να μπορέσουμε να συνεχιστεί ο αγώνας. Γιατί τα έντυπα αυτά δεν μας εντυπώνει κανέναν τσάμπα. Κανένας δεν εντυπώνει τσάμπα. Λοιπόν, καλά. Να μιλήσει πρώτα και να κατέβει. Να μιλήσει και να κατέβει. Γιατί ο αγώνας θέλει θυσία. Κατέβα κάτω, αφού θέλετε τώρα κατέβα και εσύ κάτω. Άσε το παιδί και για αύριο. Λοιπόν, ευλογία κυρία μαζί μας. Ζήτω η ορθοδοξία μας. Ζήτω η Ελλάδα μας. Προσέξτε, όταν μη μου βγάζετε τα σχέδια.
Όταν εδώ ένα κύριο είναι και πρόεδρο στο μυστικό. Δεν το έχω πει όμω. Και ακούστε, ακούστε το μυστικό. Γωνία από εδώ. Ελάτε, θα με πιάνετε. Λοιπόν, όσοι θέλετε να βοηθήσετε τον αγώνα, κάνουμε θυσία. Εδώ βοηθήσετε με τον Λοιπόν, θα βγει η δικοφίβολα, θα μάθουμε την ημερομηνία. Την ημερομηνία. Θα συνεδριάσει η ιεραρχία, όλοι δεν το κάνουν. Όχι μικρά που σχέση 15. Είπαμε μεταξύ 20 και 30 θα μαζεύουν όλοι δεν το κάνουν. Για να συζητήσουν τα δύο αυτά θέματα, την φορολογία και το Σέγγεν. Τότε εμείς δεν θα πάμε να την βρίσουμε, θα πάμε να φωνάξουμε είμαστε μαζί σας, μπείτε στον αγώνα. Αυτό θα φωνάξουμε. Σας στέλνουμε μπροστάριδες, μπείτε στον αγώνα. Είστε ήδη μένες μας, μπείτε στον αγώνα. Αυτό θα φωνάξουμε. Δεν θα πούμε λόγια ότι ντροπή σας και τέτοια πράγματα στην ιεραρχία. Έτσι. Λοιπόν, δεν θα κάνουμε τους αναρχικούς, θα πάμε, γιατί θέλουμε να πάρουμε θετικές αποφάσεις. Όχι να τους εκνευρίζουμε και να πούνε αστέρια μας πριν. Εμένα μου διαδίσανε πολύ γιατί δεν ήταν καλή μου όπα, αυτό θα περάσει. Μήπως το περνάς αυτό. Δεν κάνει καλά αυτό. Δεν κάνει καλά αυτό. Όχι, όχι. Το εξετάζω, θα το εξετάσουμε μετά. Εγώ το πω πιο παλιά δεν θα γίνει. Εγώ, ναι, αυτό είναι. Μια πολύ. Πρέπει να αλλάξει τον αριθμό, πέντε να βάλει. Εγώ δεν ξέρω τι με κάνει 25. 26. Με κάνει 26, δηλαδή. 22, 23. Ξέρω τον Ανδρέα. Τόσο είναι ο Ανδρέας. Δηλαδή, εγώ μιλάω στο τηλετόρα, τι είναι. Εντάξει, δεν είναι πολύ ακριβό κανάλι. Δεν βάζει Power Ranger. Δεν βάζει παιδικά κινούμενα σχέδια. Άρε Παναγιώτη, συνόμαζα και για έξυπνο σχέδια. Δεν είχατε κουμπίσει. Δεν το κάνετε και στη Ρόδο. Αναπολύει τηλέφωνο. Εδώ πέρα όλοι μαζεμένοι για να τιμήσουμε την Ελλάδα και για να είμαστε ελεύθεροι όπως μας δίδαξε ο Χριστός να είμαστε ελεύθεροι στη φύση μας. Και εδώ πέρα έχουμε μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος. Εντάξει. Έκανα δύο ταινίες και ένα δεύτερο στο βράδυ. Εντάξει. Το είπα. Ναι. Να το ξαναπώ. Δεν έγραφε στον ήχο. Είμαστε εδώ πέρα όλοι μαζεμένοι για να τιμήσουμε την Ελλάδα, για να δείξουμε στο λαό ότι πρέπει να είμαστε ελεύθεροι όπως μας δίδαξε ο Χριστός, ελεύθεροι στην πίστη μας. Εντάξει, τα πάμε.